I get if I win? I'll let you know if you do. Από την απόλυτη χολιγουδιανή ιστορία αγάπης σε μια σκληρή δικαστική διαμάχη και από έναν κινηματογραφικό έρωτα σε έναν αγώνα με ανατριχιαστικές αποκαλύψεις ενδοοικογενειακής βίας, χρήσης ναρκωτικών και διαταραχών. Ο λόγος για τον 58χρονο ηθοποιό Τζόνι Ντεπ και την 36χρονη πρώην σύζυγό του Άμπερ Χέρτ, που εδώ και 6 περίπου εβδομάδες μονοπολούν το παγκόσμιο ενδιαφέρον με μια δίκη υψηλού προφίλ. Από νομική σκοπιά, η δίκη περιστρέφεται γύρω από μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε ο Ντεπ εναντίον της Χέρτ το 2019 σχετικά με ένα άρθρο που στοχοποιούσε τον ηθοποιό, χωρίς ποτέ να αναφέρεται το όνομά του, για ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Ο Ντεπ ισχυρίζεται ότι το άρθρο αυτό στη Washington Post έβλαψε ανεπανόρθωτα την καριέρα του, αφού λίγες μέρες αργότερα αποσύρθηκε από τον εμβληματικό ρόλο του στους Πειρατές της Καραϊβικής. Τη ζητούσε 50 εκατομμύρια δολάρια για αποζημίωση. Η ηθοποιός προσπάθησε να ακυρώσει τη μήνυση, χαρακτηρίζοντάς τη επιπόλαιη, ωστόσο δεν τα καταφέρνει και καταθέτει με τη σειρά της μήνυση το 2020, διεκδικώντας 100 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν τη μισή του περιουσία. Πώς ξεκίνησε όμως αυτή η τοξική σχέση και πώς κατέληξε σε μια πολύκροτη δίκη που μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο σε live streaming? Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2009 στα γυρίσματα της ταινίας «Το μεθυσμένο ημερολόγιο». Οι δύο συμπροταγωνιστές ένιωσαν από την πρώτη στιγμή μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ τους, η οποία δεν άργησε να μετατραπεί σε ερωτική έλξη με αποκορύφωση την παθιασμένη σκηνή στο ντους. Τόσο ο Τζόνι Ντεπ όσο και η Άμπερ Χέρτ εκείνη την περίοδο ήταν σε σχέση. Το 2012 όμως χωρίζουν και οι δύο. Ο ηθοποιός δίνει τέλος στη σχέση με την επιχρόνια σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, Βανέσα Παραντί. Έπειτα από δύο χρόνια που ήταν μαζί το ζευγάρι, αραβωνιάστηκε το 2014 και παντρεύτηκε το 2015 στο ιδιωτικό νησί που διατηρεί ο ηθοποιός στις Μπαχάμες. Ωστόσο, αρκετοί λένε πως ο γάμος φάνηκε εξ αρχής ότι ήταν καταδικασμένος, καθώς ο Τζόνι Ντεπ είπε στον κουμπάρο του τη στιγμή που έφευγαν από την τελετή: «Τώρα μπορώ να τη ρίξω και γροθιά». Όπως υποστηρίζουν και οι δύο πλευρές, οι σχέσεις κατά περιόδους ήταν ασταθείς. Σε αυτήν την αστάθεια περιλαμβάνονται οι κατηγορίες για μια βραδιά του 2016, κατά την οποία η 36χρονη σήμερα ηθοποιός χτύπησε το σύζυγό της ενώ φέρεται να αφόδευσε στο κρεβάτι του. I opened the bottle and I poured myself a shot, drank it. She then grabbed that bottle and threw that at me. Felt no pain whatsoever. What I felt was, I felt heat. I felt heat and I felt as if something were dripping down my hand, you know. And then I looked down and realized that the tip of my finger had been severed. Η Χέρτ με τη σειρά της κατηγόρησε τον πρώην σύντροφό της για πολλά, μεταξύ των οποίων ξυλοδαρμό, βιασμό και άλλες πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Έπειτα από μόλις 15 μήνες κοινού έγκαμου βίου, η Άμπερ Χέρτ έκανε αίτηση διαζυγίου, το οποίο και εκδόθηκε το 2016. Ο Τζόνι Ντεπ συμφώνησε να πληρώσει 8 εκατομμύρια δολάρια στη σύζυγό του για να συμβιβαστούν. Χρήματα που, όπως υποστήριξε, θα έδινε σε φιλανθρωπίες, κάτι που σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν έκανε. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Η δίκη βρίσκει τον Ντεπ να αναλύει τη ζωή του από την παιδική του ηλικία μέχρι τον εθισμό του στα ναρκωτικά και την ασταθή σχέση του με την Amber Heard. Εκείνη με τη σειρά της εμένει στις κατηγορίες περί κακοποίησης, αναφέροντας πως ο πρώην σύζυγός της απείλησε μέχρι και να τη σκοτώσει όταν οι δυο τους βρίσκονταν στις Μπαχάμες τον Ιούλιο του 2013. Ο 58χρονος ηθοποιός αρνείται κάθε κατηγορία για βία στη σχέση του με την Amber Heard και η πρώην σύντροφός του, Βανέσα Παραντί, δηλώνει πως δεν είχε ποτέ τέτοιο πρόβλημα στη σχέση της με τον πατέρα των παιδιών της. Θυρωροί παιδικοί φίλοι, πρώην σύντροφοι, μάνατζερ και συγγενείς έχουν επιστρατευτεί να καταθέσουν τη δική τους εμπειρία για το ζευγάρι. Μαρτυρίες που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία, όπως αυτή της κλινική ψυχολόγου Σάνον Κάρι, που διέγνωσε ότι η Χέρτ πάσχει από οριακή διαταραχή προσωπικότητας, ή του πρώην ατζέντη τους, Κρίστιαν Καρίνο, που υπονόησε ότι η Χέρτ διατηρούσε παράνομη σχέση με τον Έλον Μάσκ. Πρόσφατα, και ενώ αναμένεται με αγωνία το αποτέλεσμα της δίκης, η Χέρτ έβαλε αυτογκολ, κάνοντας αναφορά στην πρώην σύντροφο του Ντεπ, Κέιτ Μος. Μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση στο δικαστήριο, η Κέιτ Μος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Χέρτ και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Τζαμάικα. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs.
Οι νομικές ομάδες των δύο ηθοποιών παρουσίασαν την περασμένη Παρασκευή τα τελικά τους επιχειρήματα. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη ετοιμιγορία, αφού η 7μελής Επιτροπή των Ενόρκων συνεχίζει να εξετάζει μέχρι και σήμερα τα αποδεικτικά στοιχεία, μετά και την ένσταση της πλευράς του ΤΕΠ για αποπροσανατολισμό του δικαστηρίου. Πάντως, τελικά, όσο φτασμένος και να είσαι, όσο αστέρας, κάποια στιγμή πέφτεις, έχεις αδυναμίες. Ο Τζόνι Ντεπ έχει πολύ σκοτάδι. Έχει πολλές σκοτεινές στιγμές. Φοβήθηκα τι θα πεις και κόλλησε λίγο. Μα κάτσε λιγάκι. Είναι ένα παιδί κακοποιημένο. Είναι χρήστης ναρκωτικών. Το έχει πει ο ίδιος. Είναι εθισμένος στο αλκοόλ. Φυσικά ποτέ καμία σύντροφό του. Αυτά είναι πράγματα που του τύχανε. Εκτός από τον εθισμό στο αλκοόλ που ήταν επιλογή και στα ντάντ. Και τα ναρκωτικά. Τώρα τα παιδικά χρόνια του προέκυψαν. Μα δεν μπορούσε να στεριώσει σε σχέση ο καημένος. Εκτός από τη Βανέσα Παραντή που ήταν για πολλά χρόνια και χώρισε. Δηλαδή με όλες τις σχέσεις πάντως, και με τη Winona Ryder και με την Kate Moss που ήταν πολύ μεγάλοι έρωτες και γράφτηκαν. Πάντως επαγγελματικά, αν αποδειχθεί τελικά ότι εκείνος είχε δίκιο, τον κατέστρεψε κυριολεκτικά αυτή η υπόθεση. Γιατί πάνω που πήγαινε να εξαργυρώσει, να βγάλει το σοβαρό του προφίλ, γιατί τον θυμόμαστε από τεράστιες επιτυχίες όπως στους Πειρατές Καραϊβικής, όπως πιο πριν όταν ήταν νέος στον Ψαλίδο Χέρι που είναι μια ιστορική του ταινία. Πάνω που άρχισε να γίνεται πιο αποδεκτός ως σοβαρός ηθοποιός στο Hollywood. Και να πάρει επιτέλους Όσκαρ. Εξασφαλίζει κάποιες πρώτες. Δεν πήρε Όσκαρ. Δεν έχει πάρει ποτέ. Να πάρει επιτέλους. Εξασφάλισε κάποιες υποψηφιότητες που ήταν πολύ σημαντικό. Ισχύει, ήρθε αυτό και του αφαίρεσε τη δυνατότητα να έχει πλέον ρόλους. Και τον είδαμε να παίζει σε κάτι μικροτενίες, low budget, ρολάκια όχι ιδιαίτερα σημαντικά. Μα έχασε και να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ήδη ο Τζόνι Ντεπ θεωρείται νικητής στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, διάβασα, γιατί δεν το ήξερα, ότι περισσότερο λάδι στη φωτιά έριξε και ο ένας από τους δικηγόρους της Amber Heard, που είπε ότι αν δικαιωθεί η Amber Heard, είναι ουσιαστικά ένα μήνυμα στήριξης σε κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, η απέναντι πλευρά του Τζόνι Ντεπ έγινε έξαλλη με αυτό. Και έκανε ένσταση. Γιατί σίγουρα, και αν όμως βγει και χάσει η Amber Heard, αυτή τη στιγμή κατηγορείται για ψευδορκία, και νομίζω οι κατηγορίες είναι και βαρύτατες. Όπως επίσης να δούμε τι θα γίνει και στην ταινία την καινούργια που πρωταγωνιστεί, το άκουαμε να δύο νομίζω, που θα τη δούμε. Θα τη δούμε ή θα της αφαιρεθεί και ο ρόλος. Δεν ξέρω. Πάντως η ίδια, αυτό βγαίνει, ότι η ίδια πρέπει να τονωθεί της. Ο Τζον Ντεπ είπε, δέχτηκα πολλές φορές χτυπήματα και δεν απάντησα. Και τι αποδεικνύεται εδώ. Πάει πάντα το μυαλό μας στο ότι ο άντρας έχει κάνει το κακό. Ο άντρας ήταν επιθετικός και ένα που αν δεν ήταν δημόσια η δίκη, δεν θα μαθαίναμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και εγώ δεν υποψιαζόμουν. Αυτό είπε κιόλας, γιατί είχαν βγει και κάποιες τηλεφωνικές μεταξύ τους. Ότι ποιος θα σε πιστέψει ότι τρως ξύλα από εμένα. Και όμως. Είχε κάνει και χειρότερα από το ξύλο από την Ελλάδα. Που έσκασε αυτό το θέμα, πολλά και πολύ άσχημα πράγματα έχουν υποθεί και έχουν γίνει. Και ακούς και τις δύο μεριές και κάποια στιγμή λες ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα.